ψηφίζεται ομόφωνα. Το έκτο θέμα. Έκτο θέμα, διαγραφή οφειλών. Συγητής κυρίος Δημήτριος Αποστολάκος. Κύριε συνάδελφοι, το τμήμα εσόδων και περιουσίας του Δήμου προτείνει διαγραφή οφειλών όπως είναι στη συνημμένη κατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ερώτημα. Θα να προχωρήσουμε στην ψήφιση, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει κάποιο ερώτημα? Ψηφίζεται ομόφωνα. Το 7. Έβδομο θέμα. Συζήτηση αίτησης κτηνοτρόφου και συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκίσιμες εκτάσεις του έτους 2014. Συγητής κύριος Δημήτριος Αποστολάκος. Λοιπόν, έχουμε έτσι να βεβαιώσουμε ένα συμπληρωματικό κατάλογο δικαιώματος βοσκής 2014 για να Γιανακόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου. Υπάρχει και σχετική απόφαση ομόφωνη της Οικονομικής Επιτροπής. Ψηφίζεται ομόφωνα. Το 8. 8ο θέμα, έγκριση εκτέλεσης εργασιών από ιδιώτη στην τοπική κοινότητα Αγίας Ειρήνης. Αίτηση κυρίου Θεόδωρου Ζορμπά. Συγητής κύριος Παναγιώτης Αργυρόπουλος. Υπήρξε ένα θέμα για δημιουργία ενός στην Αγία Ειρήνη, ενός ήταν ένα σιδερένιο κλεισάκι, το κάναν πέτρινο. Είχε ζητήσει από τους 25 8ου να το περάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή ο προηγούμενος πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν κατεπίγον, τότε μόνο προεκλογικά, μόνο τα επίγοντα θέματα περνάγαμε, το φέραμε με καθυστέρηση. Γι' αυτό ήρθε σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να το ψηφίσουμε. Εγώ ψηφίζω το ομόφωνα. Το 9. Ένα το θέμα, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. Συγητής κύριος Δημήτριος Αποστολάκος. Λοιπόν, έχουμε τη συγκρότηση δύο επιτροπών παραλαβής προμηθειών. Η μία αφορά προμήθεια βιβλίων κλπ. Για την επιμόρφωση των υπαλλήλων σε διάφορα υπηρεσιακά θέματα. Έχουν γίνει κληρώσεις. Για αυτή την επιτροπή έχουν κληρωθεί τακτικά μέλη Τραγάς Δημήτριος, πρόεδρος, Βρύνιος Ιωάννης Γραμματέας, Αντρίβα Αναστασία μέλος, αναπληρωματικά Παπαδάκου Χριστοφίλη, Καρακίτσο Άννα, Μαχαίρα Γιαννούλα. Και η δεύτερη επιτροπή αφορά την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών για την προμήθεια μελανιών και τόνων για τις υπηρεσίες του Δήμου. Έχουν πληρωθεί τακτικά μέλη Κρητικός Δημήτριος, πρόεδρος, Καράτζαλη Καραντζή, Αναστασία Γραμματέας, Νεστόπουλος Νίκονας μέλος, αναπληρωματικά Βάγια Τασία, Νικολόπουλος Νικόλαος, Βασιλάκης Ιωάννης. Λοιπόν, αυτή από ό,τι καταλάβατε για τους καινούριους είναι όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου που βγήκαν με κλήρωση στις δύο επιτροπές. Ψηφίζεται ομόφωνα. Το 10ο θέμα. 10ο θέμα, έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστοσης για την τέλεση μνημόσυνου ευεργετών Δήμου, συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών. Συγητής κύριος Δημήτριος Αποστολάκος. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε όσοι και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, για όσους δεν γνωρίζουν να το πούμε, ότι την πρώτη Κυριακή κάθε Οκτωβρίου στην τέως κοινότητα Ξηροκάμπιου του Δήμου Φάριος διοργανώνεται ετήσια εορτή των ευεργετών του Δήμου. Φέτος θα διεξαχθεί στις 5 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, και ως εκ τούτου απαιτούνται οι σχετικές δαπάνες για την τέλεση του μνημοσύνου. Αναγκαία ήδη τέλεση μνημοσύνου, ενδεικτικός προϋπολογισμός 250 ευρώ με ΦΠΑ, παράθεση δεξίωσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός 400 ευρώ με ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα, κατόπιν κυρώσεως, έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή Παραλαβής για τα συγκεκριμένα είδη, αποτελείται από την κυρία Μαχαίρα Παναγιώτα ως πρόεδρο, Γρίβας Νικόλαος ως γραμματέας, Βαχαβιόλος Βασίλειος ως μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτές τον Τσαπάρα Δημοσθένη, τον Μαλτέζο Ιωάννη και την Ξηδιά Αναστασία. Εισηγούμαστε την έγκριση των δαπανών που θα απαιτηθούν, την ψήφιση πίσω σε 650 ευρώ, τη συγκρότηση της Επιτροπής, όπως είπα πιο πάνω. Κύριος Σαριντάκος. Συμφωνώ. Επειδή σας είχα θέσει το θέμα εδώ για το ΟΥΔΕ,
το να συμπληρώσω, να το δούμε εδώ στη Σπάρτη, εκτός από το Βουδέ, Φιλιππόπουλο και Μανουσάκη. Είναι τρεις μεγάλοι ευεργέτες αυτοί που πρέπει να τα δούμε, το αν θα κάνουμε μια μεγάλη κλπ. Να το δούμε όμως. Αυτούς τους τρεις ανθρώπους δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε. Δεν το συνδυάζω με το σημερινό, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, εγώ είμαι της άποψης, επειδή ξεκίνησε πέρσι των ευεργετών του Δήμου στο Φάρδο για όλο. Όχι, ήταν ευεργετών του Δήμου Φάρδος και πέρσι έγινε γενικά ευεργετών του Δήμου. Από ό,τι είδα, λίγο πληροφορήθηκα. Καλό είναι να μείνει αυτή η εκδήλωση σαν ευεργετών του Δήμου Φάρδος και επειδή εδώ πρέπει να γίνει και συμφωνούμε σε αυτή την άποψη να το κάνουμε αυτό, να το δούμε ξεχωριστά. Αν μην θα συνεχίσει εκεί και να είναι για την περιοχή εκεί αυτό το μνημόσυνο που γίνεται. Και να κάνουμε ένα άλλο μνημόσυνο που θα το δούμε για τους ευεργέτες τους άλλους. Κύριος Κοκορός. Το μνημόσυνο αυτό ξεκίνησε επικοινώντας Ξηροκαμπίου για τους ευεργέτες του Ξηροκαμπίου. Ο Δήμος Φάριδος το επέκτηνε για όλες τις κοινότητες που αποτελούσαν το Δήμο Φάριδος. Και πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, είπαμε συνολικά για τους ευεργέτες του Δήμου Σπάρτης. Βέβαια έγινε κατά κάποιο τρόπο στα χαρτιά, ανοργάνωτα. Λοιπόν, αυτό είναι καλό γιατί αυτή η εκδήλωση βαστάει πάρα πολλά χρόνια. Να καθιερωθεί στη Φάριδα συνολικά για τους ευεργέτες του Δήμου Σπάρτης πλέον. Και εύχομαι του χρόνου να είμαστε έτοιμοι να έχουμε και πλήρη καταγραφή των ευεργετών. Γιατί κάπου έχουν χαθεί τα στοιχεία, έχουν από τον καιρό που διαλυθήκαν οι κοινότητες, αυτά τα πράγματα έχουν μείνει κάπως πίσω. Εύχομαι του χρόνου όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να το αποφασίσουμε και να το προχωρήσουμε αυτό και να καθιερωθεί η Φάριδα συνολικά για τους ευεργέτες του Δήμου Σπάρτης. Ωραία. Υπήρξαν δύο προτάσεις επί του θέματος, το ψηφίζουμε ομόφωνα, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Της ψηφοφορίας. Το ψηφίσαμε, τελείωσε αυτό. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Μιστρά. Όπως συνηθίζεται, όπως είπε, την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου τελείται το μνημόσυνο αυτό. Τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου τελείται ένα μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων όσων πέσαν στις μάχες του Μιστρά. Πάνω σε αυτό, το τοπικό συμβούλιο του Μιστρά έχει στείλει εισήγηση ομόφωνη προς τον κύριο Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τη Δημοτική Ενότητα, προς εσάς και προς τον κύριο Δήμαρχο. Θέλω να ρωτήσω, στο επόμενο συμβούλιο, δεν μας παίρνει για μέθο επόμενο, στο επόμενο συμβούλιο θα το φέρετε ως θέμα ή θα πρέπει να το φέρουμε εμείς? Είναι ένα μνημόσυνο, το κάναμε και μαζί και αντιδήμαρχε στο Δήμο Μιστρά για όλους τους πεσόντες. Πότε ήρθε το αίτημα, κύριε Πουγαδί? Έχει πάρθει πριν από 10 μέρες. Πότε ήρθε στο Δήμο, γιατί προσωπικά δεν το έχω πάρει. Το τοπικό συμβούλιο έχει πάρει απόφαση πριν 10 μέρες, πρόεδρε. Όχι, πότε πήρε, πότε ήρθε στο Δήμο. Πότε στείλατε το έστω. Να απαντήσω, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ προημερών, πριν 10 ημέρες, είδα την σχετική πρόσκληση τοπικού συμβουλίου, έτσι, Μιστρά. Αλλά ακόμη δεν έχει έρθει η απόφαση. Κύριε Πρόεδρε, απόφαση δεν έχει έρθει στο Δήμο, έτσι. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Δεν έχει έρθει, δηλαδή, δεν έχει έρθει η απόφαση. Πάμε παρακαλώ. Κύριε Μπουγάδη, γι' αυτό έκανα την ερώτηση και οφείλω να πω ότι θα έρθει τις επόμενες μέρες όλους τους τοπικούς. Τα θέματα θα τα στέλνετε μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι και θα είναι ο φάκελος πλήρης. Ούτως ώστε να μην παρατηρούνται και αυτές τις δυσλειτουργίες, θα τις έλεγα. Λοιπόν, ενδέκατο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, μισό λεπτό. Όταν μια δημοτική ενότητα, τα πρακτικά, δηλαδή στη Δημοτική Ενότητα Μιστρά, στα 9 χωριά τα γράφει ένας υπάλληλος, μπορεί να μην έχει προφτάσει να τα στείλει ακόμα. Πάντως το τοπικό έχει πάρει απόφαση πριν από 10 μέρες. Πρέπει Χριστό, πού να το ξέρω εγώ? Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Το θέμα είναι το εξής, δεν πήραμε μια απάντηση. Την απόφαση την ξέρετε, κύριε Αντιδημαρχέ. Είναι ομόφωνη. Θα το φέρετε ως θέμα ή θα πρέπει να το φέρουμε? Κύριε Μπουγάδη, μπορείτε να μου πείτε αν πέρσι το συγκεκριμένο θέμα πέρσι είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο? Όλα τα χρόνια είχε έρθει. Είχε έρθει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καταρχήν αυτό το θέμα, κύριε Μπουγάδη, δεν θα το φέρουμε. Φέρω το σαν παράταξη. Λοιπόν, ενδέκατο θέμα, κύριε Γραμματέα. Ενδέκατο θέμα, επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρνας Λακωνίας. Εισηγητής κύριος Δημήτριος Αποστολάκος. Λοιπόν, υπάρχει σχετικό αίτημα, όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο. Γίνεται το τριήμερο, όπως λέει εδώ πέρα ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, τριήμερο φεστιβάλ, διαβάζω έτσι όπως αναγράφεται στη σχετική αίτηση, η γιορτή του Κάστανου, στοπική κοινότητα της Άρνας.
Στο σχετικό αίτημα μας ζητάει ο πολιτιστικός σύλλογος να επιχορηγηθεί από τον Δήμο με το ποσό των 5.000 ευρώ. Προτείνεται η σχετική επιχορήγηση να ανέρθει στο ποσό των 2.500 ευρώ ώστε να καλυφθούν μέρος των εξόδων της σχετικής εκδήλωσης. Κάποια παρατήρηση? Υποδιάτα συνθήκες έχουμε και τον Τσίπρο. Όχι. Τότε λοιπόν δεν θα είμαστε εμείς. Κύριε Νικολακάκη, τώρα ψηφίζουμε στο συγκεκριμένο. Ναι. Και το κύριε, δικό σας. Κύριε Πρόεδρε, εντάξει. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε απαιτητικοί να βάλουμε την ορχήστρα. Καλά, εγώ δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Τώρα επί του θέματος ψηφίζετε. Κύριος Κομουδούρος. Θα ήθελα να πω, όχι ότι δεν θα το καταψηφίσω, θα το ψηφίσω. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει οργανωτικά ο Δήμος να δει όλες αυτές τις σταθερές εκδηλώσεις των συλλόγων, των φορέων και όλα τα υπόλοιπα, ώστε να προγραμματίζονται από την αρχή της χρονιάς και να δούμε και μεγαλύτερες οικονομικές ενισχύσεις, αν ο Δήμος αντέξει το οικονομικά του. Μάλιστα. Ο κύριος... Προφανώς η γιορτή του Κάστανου είναι πολύ σημαντική και σημαντική για το Δήμο μας. Καταρχήν στο συγκεκριμένο θέμα το Γεωργίτσι δεν έχει ένα σύλλογο τον οποίο μπορούμε να επιχορηγήσουμε αυτή τη στιγμή. Εάν δεν έχουν εντωμεταξύ τακτοποιήσει τα νομικά θέματα. Αν τα έχουν τακτοποιήσει έχει καλώς. Επί τη ευκαιρία όμως θέλω να πω το εξής. Ότι καλό είναι επιχορηγήσεις των συλλόγων. Ήδη προεκλογικά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μία τις επιχορηγήσεις των συλλόγων κατόπιν συνεννοήσεως και με τον Παναγιώτη τον Αργυρόπουλο και αφού είχα μιλήσει με τον Δήμαρχο είπαμε ότι είναι καλό να μην γίνουν προεκλογικά. Και είχαμε πει και δεσμευτήκαμε πάλι να τα δούμε μετεκλογικά. Καλό είναι λοιπόν να τα δούμε συνολικά. Βέβαια καλώς έρχεται τώρα, συμφωνώ, καλώς, διότι επήγει. Απλώς θα ήθελα να υπενθυμίσω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ξανά από μια άτυπη επιτροπή όπως πολλές φορές είχαμε κάνει και διότι έχουν προκύψει και καινούργια δεδομένα, ο Δήμαρχος είναι ενήμερος για νέους συλλόγους που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για την ιστορία του τόπου μας, διότι είναι οι σύλλογοι οι οποίοι υποστηρίζουν τις μεγάλες ανασκαφές, οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Βασίλη και στις Αμίκλες. Και θα ήταν ωραίο να φτιαχνόταν και κάποιος αντίστοιχος σύλλογος στην Πελάνα για τα αρχαία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αργυρόπουλος. Πρώτων εκλογών είχαν ληφθεί αποφάσεις ομόφωνες για επιχορήγηση σωματείου. Εσύ μίλησες για να αναγραφούν μετά μιλά για αυτές που έχουν ψηφιστεί. Δεν είπες αυτό. Άρα εννοούσες αυτό, εντάξει. Μιλάμε για αυτές που είχαν ψηφιστεί και επειδή άλλαξε και ο νόμος τον Απρίλιο και δεν απαιτούνται τα παραστατικά που ζητούσαν, να το φέρουμε για να τελειώσουμε. Γιατί όπως το διατύπωσες. Όχι, πρέπει να επανυποβάλουν αίτηση. Ναι, να την υποβάλουν μετά τον Απρίλιο. Όσοι έχουν ημερομηνία από Μάιο και μετά καλύπτονται. Καλύπτονται. Να το δούμε σε αυτό όσα είχαμε ψηφίσει ομόφωνα. Ο κύριος Βουνάσης. Εντάξει, συμφωνώ για την επιχορήγηση που πρέπει να γίνεται στους συλλόγους. Αλλά από εκεί και πέρα αυτή η επιχορήγηση που θα γίνεται να είναι προς όφελος των πολιτών. Δηλαδή γίνεται μια εκδήλωση στο χωριό. Πρέπει, ας πούμε, ο Δήμος, αν την έχει 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ δώσει, αυτό να εκφραστεί και στις τιμές και ο κόσμος να πει οι παππούδες πάνω από 60 χρονών, ας πούμε, κτλ. Να πάρει ένα κιλό μπουζοπούλα δωρεάν, δείξει με κοπόνια από τα οποία θα πει από το Δήμο. Με κάποιο άλλο τρόπο, δηλαδή, να περνάει αυτή η επιχορήγηση στον κόσμο. Δεν ξέρω ποιος θα είναι στο μέλλον, πιστεύω να το συζητήσουμε ή να καθίσουμε για μια επιτροπή να βρούμε πώς αυτές οι επιχορηγήσεις θα περνούν και προς όφελος των ίδιων των ατόμων και όχι ας πούμε τυφλό να δίνουμε 5.000, 10.000, 15.000 και από εκεί και πέρα ας πούμε να ψαχνόμαστε να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Λοιπόν, θέλω εγώ δηλαδή από τη μεριά μου θα ήμουν ευχαριστημένος αν αυτές οι επιχορηγήσεις πραγματικά στις τέσσερις βασικές εκδηλώσεις εάν υπάρχει δυνατότητα να επιχορηγηθεί λίγο παραπάνω γιατί είναι βασική εκδήλωση. Κύριε Κοκορέ, όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί συμφωνήσαν όλοι, θα τα δούμε στο άμεσο μέλλον, συλλογικά. Λοιπόν, ο κύριος Πρόεδρος, μήπως θέλει να τοποθετηθεί, της Άρνας λέω. Τέος Πρόεδρος.
πρόεδρος του συλλόγου. Καλησπέρα σε όλους. Καλή θετία και καλή συνεργασία. Η γιορτή του Κάστανου στην Άρνα δεν ανταποκρίνεται στην Άρνα, στο Δήμο Φάριδος, στο πρώτο Δήμο Φάριδος, στο Δήμο Σπάρτης, στη Λακωνία και μόνο. Εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε λεφτά από αυτή την εκδήλωση, θέλω να καλύψουμε ορισμένα από τα έξοδα. Είναι μια εκδήλωση που ανταποκρίνεται σε όλη την Ελλάδα και έχονται επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Δεν ζητάμε λεφτά για να οικονομήσει ο Σύλλογος λεφτά, ζητάμε να καλύψουμε ορισμένα έξοδα. Αν εσείς νομίζετε ότι είναι πολλά, μην τα δίνετε. Θα το παλέψουμε μόνοι μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Αποστολάκος. Να κάνουμε μια γενική τοποθέτηση από ό,τι άκουσα, κύριε Πρόεδρε. Κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουμε σοβαρά. Το είχαμε πει και στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έγινε όμως. Να κατηγοριοποιήσουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους. Υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι στο Δήμο οι οποίοι προσφέρουν έργο. Υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι έχουν χορευτικά συγκροτήματα, οι οποίοι κάνουν εκδηλώσεις όπως είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Άρνας και άλλοι σύλλογοι, να μην αναφερθούμε τώρα. Άρα και υπάρχουν και σύλλογοι οι οποίοι έχουν, για να το πούμε έτσι απλά, τη σφραγίδα και κάνουν μια ψυχαγωγική εκδήλωση, ένα πανηγύρι για να γίνεται. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να καθίσουμε κάτω, να τα βάλουμε και να τα δούμε και να κάνουμε αυτή την κατηγοριοποίηση. Όσον αφορά με το θέμα το οποίο είπε ο κύριος Αργυτάκος, με τις επιχορηγήσεις των πολιτιστικών, όντως έχουν επιστρέψει από την Επίτροπο αθεώρητα τα εντάλματα από την προηγούμενη επιχορήγηση. Θα τα δούμε, τα έχουμε πει με τον κύριο Δήμαρχο, για να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά αυτά τα εντάλματα τα οποία έχουν έρθει. Το ποσό το οποίο υπάρχει, για να ξέρουμε, στο συγκεκριμένο κωδικό δεν είναι πολύ μεγάλο. Πηγαίνουμε με φιδό μέχρι τέλος του χρόνου. Ο κύριος Δήμαρχος και προχωράμε. Καταρχήν θα δώσουμε συγχαρητήρια για την εκδήλωση που κάνει εκεί ο Σύλλογος της Άρνας. Είναι μια εκδήλωση σημαντική στα όρια του Δήμου. Μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που γίνονται στα όρια του Δήμου και γι' αυτό και την επιχορηγούμε τώρα με αυτό το χρηματικό ποσό. Νομίζω περίπου πέρσι στα ίδια επίπεδα ήταν. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρηματοδότηση. Γιατί ζήτησα από την οικονομική υπηρεσία να δω τι ήταν η χρηματοδότηση περσινή. Θα δούμε. Θα δούμε πόσο ήταν. Για το λίγο πάνω, λίγο κάτω, θα δούμε. Κατά συνέπεια το αίτημα ήταν 5.000 νομίζω του συλλόγου. Από ό,τι το είδα στο φάκελο, δίνουμε τις 2.500. Και μπορεί να ανταπεξέλθει με όλο αυτό το ζήτημα. Έχει γίνει και μία πρόταση και στο νομικό πρόσωπο. Δεν ξέρω το νομικό πρόσωπο τι θα πάνε να καλύψει. Θέλω να πω σε σχέση με όλους τους συλλόγους, για να το κλείνουμε, επειδή φίλε Τζοντζάκη, στην αρχή της θητείας μας, τα δύο πρώτα χρόνια, υπήρχε μία διαπαραταξιακή επιτροπή και συμφωνάγαμε ομόφωνα και κατανοήμαμε τους συλλόγους. Πέρσι δεν έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε στο τέλος. Πέρσι δεν έγινε, παρόλο που δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Εμείς δεσμευόμαστε αυτοί οι σύλλογοι οι οποίοι γυρίσανε με τους επίτροπους, γιατί οι σύλλογοι είχαν μια έκκληση από το Δήμο να ξαναυποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, γιατί ο κωδικός αυτός έχει μείνει όπως έχει, δεν τον έχουμε ενοχλήσει, για να πληρώσουμε να δώσουμε τα χρήματα στους συλλόγους όπως είχε αποφασίσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Γιατί οι σύλλογοι είχαν με βάση αυτή την απόφαση να κάνει τις προϋπολογισμούς τους και τις εργασίες τους. Εμείς δεσμευόμαστε και σε αυτό, με αυτή τη βάση που είπε ο κ. Κουμουνδούρος, ότι πρέπει να το δούμε από μηδενική βάση, να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε τους συλλόγους. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει κατηγοριοποίηση συλλόγων. Σίγουρα οι σύλλογοι οι οποίοι προσφέρουν έργο και έξω από το εύρος της περιοχής τους θα έχουν άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος θα έχει και αυτή την αρμοδιότητα στο να μας προτείνει. Εκεί συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις, συμμετέχουν φορείς και μέσα από αυτό θα μας κάνει πρόταση σε αυτά τα κονδύλια που έχουμε για την κατανομή αυτών των χορηγίων που θα έχουμε σαν πολιτιστή, σαν Δήμος να ενισχύουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους. Εμείς εισηγούμαστε στις 2.500. Λοιπόν, εγκρίνεται, κύριε Νικολακάκη, μίλησε ο κύριος Δήμαρχος μας κάλυψε, νομίζω. Δεν λέω για τον Γιουργίτση, με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ μιλάμε να τραγουδίστε να πάρει το χιλιάρικο. Ρωτάω τους προέδρους και όλους μας, τους συμπολίτες μας που πάσουν και υποφέρουν. Είναι η πρόνοια, μονάχα,
Εμείς δεν έχουμε υποχρέωση. Το τι βλέπουν τα μάτια μου κάθε μέρα δεν μπορώ να τα περιγράψω. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Δηλαδή δεν πρέπει κάποιο ενδιαφέρον. Θα τρώμε την πουζοπούλα δωρεάν και τα λοιπά όπως κάνουμε στο Γεωργίτσι, ξέρω. Ρεύουμε 2.000 σουβλάκια. Λοιπόν, τρώει ο κόσμος δωρεάν. Βγάλουμε τους λαγνούς για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα εξόδα μας. Δηλαδή οι υπόλοιποι, ο κόσμος που πάει και υποφέρει, δεν πρέπει κάποια μέρημνα. Δεν έχουμε τις δυνάμεις. Αλλά όταν βάζουμε τώρα συνέχεια τραγουδίστρια, θα έρθει το τάδε συγκρότημα και τα λοιπά, κάπου χτυπάει άσχημα. Αυτά έχω να πω. Ναι, και αυτά να γίνουν, να κοιτάξουμε και τον κόσμο που υποφέρει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μία διευκρίνηση. Όχι. Κύριε Νικολακά, σας παρακαλώ, τελείωσε. Εγκρίνεται τα 2.500 το Δημοτικό Συμβουλίο. Εγκρίνεται το ομόφωνα. Προχωράμε στο 12ο θέμα. 12ο θέμα, η επιχορήγηση της λέξης αυτοκινήτου Σπάρτης. Συγκητής κύριος Δημήτριος Αποστολάκος. Υπάρχει παρόμοιο αίτημα από τη λέξη αυτοκινήτου Σπάρτης για χρηματοδότηση για την διοργάνωση 18 και 19 Οκτωβρίου αγώνα αυτοκινήτων στην περιοχή του Δήμου μας, Καριές και στην Βαρβίτσα, που μετά στο πρωτάθλημα ιστορικών αυτοκινήτων Ελλάδος, στο κύπελλο Ελλάδος Κομμάτινο Σπριντ και στο έπαθρο Πελοποννήσου. Το σχετικό αίτημα αναφέρεται σε οικονομική στήριξη ύψους 3.000 ευρώ. Όπως είπα και προηγουμένως, ο συγκεκριμένος κωδικός έχει μικρό ποσό μέσα, προτείνεται η επιχορήγηση του σχετικού συλλόγου με το ποσό των 1.500 ευρώ. Κάποια τοποθέτηση, κάποιος συνάδελφος, κύριος. Θέλω να πω το εξής. Σταθήκαμε όλοι στη διάσταση που έχει επιχορήγηση του σωματείου, ότι θα έχει μουσική, θα έχει τον Ατάλο κτλ. Και την Πουζοπούλα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό. Και παίρνω αφορμή για τη δεύτερη επιχορήγηση. Όπως είχαμε επιχορηγήσει και τους ποδηλατικούς αγώνες. Ξέρετε τι διαφήμιση έγινε της περιοχής, στα χωριά, Καριές, Βαρβίτσα, Βαβακού. Ήταν αυτοί που πριν 10 μέρες ήταν στο Καρπενήσι και μας είπαν η περιοχή η δική σας είναι καλύτερη από το Καρπενήσι. Δεν έχουμε μόνο αυτό το διασκεδαστικό κομμάτι μόνο. Υπάρχει το πολιτιστικό που είναι σοβαρό, υπάρχει και η προβολή του Δήμου. Και ένα από τα σωματεία που μπορεί να προβάλλει, γιατί έχουμε κάνει και πάλι αγώνες αυτοκινήτου εκεί στην περιοχή, όπως και ο αγώνας δρόμου που γίνεται, να συμμετέχουν 500-600 άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αντιλαμβάνεστε τι προβολή είναι για τον τόπο και την περιοχή. Γι' αυτό να μην περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά. Έχουν τη χρησιμότητά τους κι αυτά. Κάποιος άλλος. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι αθλητικό γεγονός, αθλητικοί αγώνες, μήπως έχει γίνει και αντίστοιχο αίτημα για συνδιοργάνωση από τον αθλητικό οργανισμό για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αν γίνει σε... Τόσο έχει σπαλιάσει. Είχε σπαλιά τίποτα αίτημα. Όχι, φέτος, αν είχες φέτος εσύ πριν. Τώρα δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Καταρχήν, είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να κρίνουμε έτσι στενά τις εκδηλώσεις και πρέπει να τις κρίνουμε και τι εύρος και τι απήγηση έχουν και έξω από εδώ και είναι η συγκεκριμένη λέσχη παρουσίασε ένα πρόγραμμα διαφήμιση της περιοχής. Θα σας πω όμως τούτο αν είδατε στην ανακοίνωση. Έχουν μείνει 8.000 να δώσουμε στα αθλητικά σωματεία και τα οποία τα αθλητικά σωματεία σε λίγο ξεκινάνε και ποδοσφαιρικούς αγώνες κλπ. Δίνουμε 1,5, πάμε από τις 8 στις 6,5. Σκεφτείτε όλες οι ομάδες θα μοιράσουν 6.500. Αυτό είναι ο κωδικός μας. Το αποθεματικό μας δεν έχει χρήματα, γιατί πάμε στο έτος και με βάση αυτό θα λειτουργήσουμε. Σκεφτείτε και αυτή την παράμετρο. Εμείς στο όνομα του ότι ζήτησε 3, δίνουμε 1,5 και στο όνομα αυτού και ο κύριος Αγγιτάκος ότι κάνουμε μια διαφήμιση ή προτείναμε το 1,5. Όμως σκεφτείτε όμως και την άλλη παράμετρο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχουμε πολύ λιγότερα γήπεδα, ποδοσφαιρικοί αθλούνται και δικά μας παιδιά, ερασιτεχνικό σωματείο και ομάδες των χωριών και θα έρθουν με έτοιμα, τα θυμόμαστε πέρσι, γιατί είναι σε 2-3 γήπεδα να παίξουν και ίσως οι ομάδες να μην μπορούν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Επί της ψηφοφορίας, καταψηφίζει κάποιος. Μάλιστα.
Περνάει κατά πλειοψηφία, καταψηφίζουν κύριος Τσαγκαρούλης, κύριος Σταθόπουλος και κύριος Βουνάης. Κύριος Αργυρόπουλος και κυρία Μακρυσοπούλου. Δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, ναι, άμα θέλει. Σίγουρα ένα πολιτιστικό γεγονός το οποίο δίνει, ας πούμε, στην πόλη μας ή στην περιοχή μας έγκλη και αυτά, μπορώ να το δεχτώ. Αλλά το ότι μία λέσχη αυτοκίνητο σπάρτσει, η οποία δεν μας κάνει ανάλυση, τι είναι αυτή η λέσχη, τι είναι, τι έξοδα θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν. Τυφλό δηλαδή, να το πιστεύω, δεν είναι. Κύριε Βουνάση, υπάρχουν. Τα έχουμε, υπάρχουν αυτά, υπάρχουν. Τα έξοδα συνολικά είναι 10.650, υπάρχουν, για να μην... Λοιπόν, εγώ πιστεύω εντάξει, και με το ποσό αυτό είναι αρκετό πάρα πολύ και δεν το ψηφίζω. Μάλιστα, προχωράμε στο επόμενο θέμα. 13ο θέμα, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «Άρση επικινδυνότητα δημοτικών δρόμων τοπικής κοινότητας Γεωργιτσίου και Αγόριανης». Εισηγητής κύριος Δημήτριος Αποστολάκος. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, είχε συζητηθεί το συγκεκριμένο στο περασμένο στις ανακοινώσεις, περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο, με το υπάρχον 33-724, το διαβάζω έτσι για να καταλάβουμε όλοι το τι έχει συμβεί. 19/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε εισήγηση για την κατεπίγουσα ανάθεση του έργου άρση επικινδυνότητας δημοτικών δρόμων ΤΑΦΚΑΠΑ Γεωργιτσίου και Αγόριανης προϋπολογισμού 12.000. Επειδή όπως λέει ο νόμος, το άρθρο 58 παράγραφος 238-52 του 2010, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεσα ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από αναβολή λήψη απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίζει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προσέγγιση σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρία της Αντίκησης Επιτροπής, δηλαδή της οικονομικής, όπως και έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Για το συγκεκριμένο έργο πάρθηκε η απόφαση του Δημάρχου και εδώ θα ήθελα να σταθώ ότι για πρώτη φορά σε απευθείας ανάθεση για έκτακτη και κατεπίγουσα ζημιά κατά τον τρόπο που αποφάσισε ο Δήμαρχος ζητήθηκαν και προσφορές διαμέσου της ιστοσελίδας του Δήμου. Δύο εργολάβοι, ο κύριος Καρβουνιάρης και ο κύριος Τσάκωνας, οι οποίοι προσέφεραν 2% έκπτωση, κατόπιν κληρώσεως προκρίθηκε ο κύριος Καρβουνιάρης. Ως εκ τούτου, καλούμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό όπως αναφέρεται στην εισήγηση και να τροποποιήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα όπως και αυτό αναφέρεται στην εισήγηση κατά το ποσό των 12.000 με το ποσό αυτό το οποίο θα προέρθει από τους αντίστοιχους κωδικούς που φαίνονται στην εισήγηση. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο επί του θέματος. Κύριος Αργυρόπουλος. Έχει τακτοποιηθεί το θέμα. Κύριος Δήμαρχος. Συνδικά θα επανέλθω. Καταρχήν το θέμα φυσικά έχει τακτοποιηθεί και ήδη εκτελείται το έργο και πιστεύω στην Αγόριανη, δεν ξέρω αν μπήκε η σχάρα και γίνει το τσιμέντο, και στο Γεωργίτσι ήδη έχει χτιστεί η μάντρα και πάει και στο όριο της επικινδυνότητας εκεί που είχε υποδείξει η τεχνική υπηρεσία. Πήγα επιτόπου στο έργο και το είδα και με την τεχνική υπηρεσία για να διαπιστώσω και εγώ τι γίνεται. Σίγουρα ήταν επικίνδυνο και το ζήτημα, γι' αυτό και η τεχνική υπηρεσία πρότεινε να γίνει άμεση αποκατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο.
η οποία και προχώρησε και έγινε η άμεση αποκατάσταση, αλλά εγώ ευελπιστώ ότι πρέπει να γίνει και δεξιά και αριστερά, γιατί και του χρόνου πάλι θα έχουμε επικινδυνότητα. Πιστεύω στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το καινούργιο, να προκρίνουμε και άλλο έργο εκεί για να συνεχιστεί. Γιατί είναι ο δρόμος 5 μέτρα, έχει 5 μέτρα υψόμετρο, προγμές έχει και πιο πέρα. Το άλλο το ζήτημα είναι ότι εμείς κινήσαμε τη διαδικασία με διαφάνεια. Το δημοσιεύσαμε και εκτός από αυτό που είπε ο κύριος Αντιδήμος και στο λακωνικό τύπο, παρόλο που ήταν, μπορούσαμε να το αναθέσουμε αμέσως, δημοσιεύθηκε και στο λακωνικό τύπο και πήραμε αυτές τις προφορές. Για μένα ήταν κατεπήγον, ήταν αναγκαίο και γι' αυτό προκρίναμε και δέχτηκα την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, ήταν αιτήματα που ήταν για από πριν και προχωράμε στην ολοκλήρωση του έργου. Κάποιος άλλος στο λόγο. Πόσες μέρες δημοσιεύθηκε? Στις 11 του Σεπτέμβρη και είχε 6 μέρες δημοσίευση. Πόσες? 11 του Σεπτέμβρη δημοσιεύθηκε και 5-6 μέρες δημοσίευση. Από το Ρόδος. Είχε δημοσιευθεί 11 Σεπτέμβρη πάντως. Η απόφαση πότε είναι, παιδιά? Να κάνω μια ερώτηση. Δείχνετε υπερήφανοι για αυτό που κάνατε, ότι πήρατε έκπτωση 2%. Όχι, στην έκπτωση δεν νομίζω ότι... νομίζω όμως ότι ξέρετε ότι στην κλήρωση που το ρίξατε πέτυχε ο ένας εκ των δύο εργολάβων και ξέρετε ότι το έργο το δουλεύουν παρέα και οι δύο. Άρα μην δείχνετε τόσο πολύ υπερήφανοι. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω τώρα, ίσως να ξέρει περισσότερο από τους εργολάβους. Εμείς είδαμε στο έργο τον κύριο Καρβουνιάρη, εμείς το δημοσιεύσαμε, πράγμα που δεν είχατε κάνει σε κανένα έργο, κύριε Μπουγάδη, και η προηγούμενη δημοτική αρχή, σε κανένα έργο κατεπήγον δημοσίευση, στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα, και σας προκαλώ σε κατεπήγον έργο, αν το είχατε δημοσιεύσει σε ιστοσελίδα και σε εφημερίδα. Εμείς το δημοσιεύσαμε, είχαμε την τόλμη και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι. Και αυτό συνεχίζουμε από εδώ και πέρα, στα δημοτική αρχή. Κύριε Δήμαρχε, θα τα βρούμε όλα. Συγγνώμη, σας θυμίζω όμως ότι και εκτόσεις κάτω των 10% ο κύριος πρώην Δήμαρχος είχε ακυρώσει, είχε ξαναζητήσει... Σε κατεπήγον έργο δεν είχαμε κάνει κανένα τέτοιο. Σε κατεπήγον έργο. Μιλάμε για κατεπήγον έργο. Για επικίνδυνο έργο. Λοιπόν, κάποιος άλλος, ο κύριος Παπαδόπουλος. Θέλω και εγώ να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, η δαπάνη στην Αγόρια έγινε μια σκάρα 3 μέτρα και ένα φρεάτρο και πάρκε. Πόσο ήταν, γιατί το βλέπω για έργο εδώ τώρα. Ποια δαπάνη πήγε στο Γεωργίτσι και ποια δαπάνη πήγε στην Αγόρια? Δεν το έχουμε. Θα σας ενημερώσουμε ακριβώς από τον απολογισμό του έργου. Δεν το έχουμε, δεν το λέω για αυτό. Κάτι, γιατί βλέπω ότι έγινε ένα ενιαίο έργο. Στην Αγόρια ένα φρεάτρο, ένα πιένα και πάρκε. Είναι ενιαία μελέτη, είναι ενιαία μελέτη αφορά με μια καταγγελία, αν θυμάμαι, τη κυρία Ψαθά εκεί για να, σε ένα μονοπάτι. Πηγαίνει επάνω, μια σκάρο. Τη δαπάνη, σωστά μιλάτε κύριε Παπαδόπουλε, στο άλλο συμβούλιο θα σας πούμε γιατί έχει ολοκληρωθεί και αν έχουν γίνει επιμετρήσεις, πόσο είναι η δαπάνη αυτή και πόσο είναι η άλλη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι για τις δημοσιεύσεις, αν θυμίσετε όταν έγιναν καταστροφές, το Δεκέμβριο του 13, του 12, 13 ήταν, 13. Εμείς καλέσαμε εδώ τα μέσα μας της ενημέρωσης, δώσαμε συνέντευξη και ζητήσαμε όποιος έχει μηχανήματα να έρθει να εργαστεί. Λοιπόν, κύριος Κρουμπέλος και κλείσαμε. Προς ενημέρωση του σώματος θέλω να πω ότι υπήρξε τελικά μια συνένεση μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επαφές και παρεμβάσεις. Το έργο, όπως είπατε, ήδη εκτελείται σε ένα πλάτος, ένα 10. Και σε όλο το μήκος, βέβαια, υπάρχει μια προϋπόθεση, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, το έργο για να είναι ολοκληρωμένο, να συνεχιστεί σε κάποια στιγμή ο τείχος αυτός αντιστήριξης και αριστερά και δεξιά, κυρίως όταν τον συναντάμε, δηλαδή όπως πήγαμε προς Αγόρια, για να είναι ολοκληρωμένο, καθαρό και όμορφο και ωραίο. Ευχαριστώ. Κ. Καπετανάκης. Εγώ θέλω να πάρω το λόγο και να πω ότι επειδή συμμετέχω και στην Οικονομική Επιτροπή, κατεψήφισα το συγκεκριμένο έργο, διότι δεν είχαν ακολουθεί σωστή διαδικασία. Δηλαδή, αν είχαμε πάρει τις υπεύθυνες δηλώσεις, θα είχαμε τελειώσει από την αρχή και ίσως τώρα να έχει γίνει το έργο διαπλατημένο. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο κατεψήφισα και μετά θα καταψηφίσω για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα. Κύριε Δημάρχη, θέλετε τίποτα? Καταρχήν αυτό που είπε ο κ. Καπετανάκης, υπεύθυνες δηλώσεις προέκυψε μετά.
η τεχνική υπηρεσία είδε έργο και έπρεπε να γίνει άμεσα αποκατάσταση και έπρεπε να γίνει. Στην εκτέλεση του έργου, συνενετικά είπαν να μπουν ένα μέτρο μέσα, δύο μέτρα μέσα πήγαν στο 1-10 αυτό που συνενέσαν οι ιδιοκτήτες και έγινε και διαπράτηση και έγινε το έργο πιο καλύτερα. Η τεχνική υπηρεσία όφιλε να κάνει μια μελέτη στη βάση του έργου, τα όρια του έργου, του δρόμου και του έργου και να εκτελεστεί. Εδώ όμως ήταν σε. Ναι, έγινε μετά αυτό. Έγινε μετά όταν πήγε να δουλέψει ο εργολάβος. Αυτό δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε και βγήθηκε και αυτό και πήγαμε στο 1-10. Σωστά, όχι, σωστά 40 δεν το δεν λέω. Σωστά δεν το ξέρατε, δεν είναι αντίδικο. Φυσικά. Έτσι. Γι' αυτό και εγώ ακριβώς δεν ήξερα αν δεν έγινε γίνονται αυτό το ζήτημα. Πήγα επάνω και σας λέω πώς είναι το ζήτημα. Δεν λέω ότι. Επί της ψηφοφορίας. Ψηφίζετε. Εγώ όχι. Εγώ καταψηφίζω. Κατά πλειοψηφία. Η μείζωνα αντιπολίτευση όλοι. Θα θέλαμε και κάποια χρέαγραφα που είχαν σταλεί, τέλος πάντων, πληροφορία του κ. Σκουρμπέλο στον πρόεδρο τοπικού και δεν έχουμε πήρει ενημέρωση πέραν των άλλων. Η Ελλάσσον αντιπολίτευση. Εκτός από τη μείζωνα. Το επόμενο θέμα. 14ο θέμα. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Εισηγητής κ. Δημήτριος Αποστολάκος. Λοιπόν, εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού να ενισχύσουμε δύο κωδικούς. Ο ένας αφορά τα τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού. Είναι 70.000 η πίστοση, η οποία προβλέπεται να μην επαρκέσει. Ο άλλος κωδικός είναι για την ενοικίαση χώρων θέσεων πάρκινγκ. Αφορά το κληροδότημα Πιλάλα, που το έχει ενοικιάσει ο Δήμος και αφορά για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο με 1846,88. Προτείνεται η σχετική αναμόρφωση να προέλθει από τους κωδικούς προμήθεια καυσίμων και λιπατικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, ποσό 10.000, διότι το ποσό που υπάρχει επαρκεί μέχρι τέλος του χρόνου, και από την μίσθωση του αεροδρομίου 13.000, έτσι, αφορά την μίσθωση του αεροδρομίου, η οποία δεν προχώρησε, το γνωρίζετε ότι ακυρώθηκε σχετική απόφαση από την περιφέρεια. Κάποια τοποθέτηση. Ψηφίζετε. Κύριος Καπετάνιος. Εγώ θέλω να πω, επειδή το ανέφερα και στην Οικονομική Επιτροπή, σχετικά με τα τροποποίηση για τα τηλεφωνικά τέλη. Γνωρίζουμε ότι, δουλεύει ένα δίκτυο, το ΣΥΖΕΞΙΣ, το οποίο είναι το δημόσιο δίκτυο. Από ό,τι γνωρίζω, κάποιες υπηρεσίες του Δήμου μεταξύ αυτών και ο πρώην Δήμος Συνούντος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, δεν είναι ενταγμένοι στο δίκτυο ΣΥΖΕΞΙΣ, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες από εκεί να χρεώνουν τηλεπικοινωνιακά από τον ΟΤΕ. Αυτό να το δούμε για να παλυφθεί το κόστος. Ο Δήμος Συνούντος είναι στο ΣΥΖΕΞΙΣ. Είναι. Όταν καλείς από το Δήμο Συνούντος, τι βλέπεις το κινητό? Είναι στο ΣΥΖΕΞΙΣ. Δεν είναι σε προτεραιότητα. Είναι η υπηρεσία του Δήμου Συνούντος, γιατί το ρώτησα στο τμήμα προγραμματισμού και πληροφορικής εκεί που είναι. Όταν παίρνει 2-7-31-94-3... Μάλιστα έχει και νούμερο 40, έχει και νούμερο. Αύριο θα σου το δώσω. Έχει και νούμερο συγκεκριμένο που βγαίνει. Σε προτεραιότητα δεν είναι. Σε προτεραιότητα δεν είναι. Αυτό πρέπει να το δούμε. Θα σου το φέρω. Είναι. Είναι κάποιες άλλες υπηρεσίες. Είναι. Πάντως ο Δήμος Συνούντος είναι. Είναι σε δεύτερα. Πρώτα πιάνει τη γραμμή του ΟΤΕ και σε δεύτερο πιάνει το ΣΥΖΕΞΙ. Έτσι είναι και επικοινωνιακά. Πρέπει να το δούμε για να μην χρεώνουμε. Παριθέτοντας τον Δήμαρχο, επειδή ρώτησα και εγώ, λοιπόν, είναι ο Δήμος. Πρόβλημα υπάρχει στην τοπική κοινότητα Καριών. Και μιλήσαμε με τους υπαλλήλους πληροφορικής να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ενταχθεί στο σύζυγο και η κοινότητα Καριών. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Βάλτε από το Δήμο Συνούντος να τηλεφωνήσουν αύριο και θα δείτε τι σας βγαίνει. Αυτά μας είπε η υπηρεσία του Δήμου. Βάλτε, αν έχει γίνει τώρα τελευταία. Έτσι, από ό,τι ξέρω εγώ, αυτό είναι. Εμείς μιλάμε για τώρα, Σαραντό. Μιλάμε για τώρα ότι υπάρχει. Για τώρα, λέμε. Έτσι, για τώρα, λέμε. Ότι υπάρχει. Λοιπόν, ο κύριος Καρμίρης. Επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις τηλεπικοινωνίες στα αγροτικά ιατρία, γιατί δεν έχουν ίντερνετ, στη Δημοτική Ενότητα Μιστρά, για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλημα στον Καραβά και στην Αναβριτή. Θέλω να προβλέψουμε στην επόμενη περίοδο να μπορούν να μπουν γραμμές ίντερνετ και στα αγροτικά ιατρία αυτά. Στον Καραβά υπήρχε ίντερνετ, υπήρχε γραμμή, η οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο κόπηκε.
και αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει απόφαση των γιατρών ότι όπου δεν υπάρχει ίντερνετ δεν θα πηγαίνουν οι αγροτικοί γιατροί για να κάνουν συνταγογράφηση. Από ό,τι ενημερώθηκα, σας λέω ότι στη Δημοτική Ενότητα Μιστρά το πρόβλημα υπάρχει στον Καραβά και στην Αναβριτή μόνο. Θα πρέπει να το δούμε το θέμα, να προβλέψουμε στην επόμενη περίοδο τουλάχιστον να συνδεθούν αυτές οι γραμμές. Και όπου αλλού χρειάζεται, βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω μια διευκρίνηση. Αυτό που είπατε για το πληροδότημα του Ιδρύματος Πιλάλα, το μίσθωμα αυτό είναι μηνιαίο, γιατί δεν ξέρω, πέρασαμε σε άλλο θέμα. Δεν κατάλαβα τώρα με τις τηλεπικοινωνίες. Δεν μιλήσαμε για την τροποποίηση του προϋπολογισμού εδώ στο. Δεκαετέρω το θέμα δεν είμαστε. Κύριε Κονίδη, έχετε δίκιο. Η ευθύνη του Προέδρου, να το πω, δεν είναι του Προεδρείου. Γι' αυτό είχα ζητήσει από το προηγούμενο Συμβούλιο να υπάρχει κατάσταση ομιλητών και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Σήμερα τα πράγματα ήταν χαλαρά. Το επόμενο, στο οποιοδήποτε θέμα, θα εγγράφονται πρωτού ξεκινήσει το Συμβούλιο ομιλητές. Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση, δώσουμε και εμένα το λόγο, δώσουμε και τον άλλο, δεν μου τον έδωσε εμένα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Όμως, κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, ενσκύπτουν διάφορα θέματα. Θέματα τα οποία μπορούν να έρθουν υπό τη μορφή ερωτήσεων και λοιπά προημερησίας διατάξεως. Ακριβώς, αλλά πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ότι το μίσθωμα το μηνιαίο στο Ίδρυμα Πιλάλα για πάρτιν είναι 1846,88 ευρώ. Όχι κύριε Κονίδη. Ενισχύουμε τον κωδικό με 1846, έτσι, μέχρι τέλος του χρόνου. Ενισχύεται ο κωδικός. Δεν είναι το μίσθωμα τόσο ακριβώς, δεν θυμάμαι πόσο είναι, αλλά δεν είναι τόσο το. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Καρμίρης, ήδη μας έχει απασχολήσει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πολλά ιατρία δεν έχουν συνδεθεί με το ίντερνετ και πρέπει να συνδεθούν γιατί οι γιατροί, οι αγροτικοί έχουν πρόβλημα. Είναι αρκετά ιατρία, μην κάτσουμε να τα αναφέρουμε. Πρέπει να δούμε ενιαία σαν Δήμος πώς θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που δεν το έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω να το δούμε και στον προϋπολογισμό να βάλουμε τέτοια πίστοση να καλύψουμε. Αφορά δηλαδή και ιατρία σε πολλές δημοτικές ενότητες εκτός από αυτά τα που ανέφερε Γιάννη. Σχεδόν όλα έχουν συνδεθεί. Στο Καραβά, για τον Καραβά πιστεύω ότι είχαμε κάνει συζήτηση με το τμήμα πληροφορικής αλλά όμως οικονομίας να κοιτάξουμε ποιες γραμμές να γίνει στο σύζευξη και δεν χρειάζονται για να καταργηθούν. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει εκεί. Υπήρχε να το δούμε, μπορεί να επανασυνδεθεί, να το δούμε. Λοιπόν, να πω κάτι. Έτσι, στο Μιστρά υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο αποκαταστάθη το πρόβλημα τελευταία. Έχουμε συζητήσει με την διεύθυνση πληροφορική, με την πληροφορική πέρα από τα κορίτσα. Μήπως μπορέσουμε να βάλουμε λόγω και τη ιδιαιτερότητας που έχει ο Μιστράς ως τουριστικός προορισμός, τοπικό δίκτυο. Να δούμε, μου είπαν, τι έχουμε από υλικά, τι θα χρειαστούμε, ώστε να προχωρήσουμε σε τοπικό δίκτυο στην κοινότητα του Μιστρά. Λοιπόν, επί του θέματος, ψηφίζετε ομόφωνα. Πάμε στο 15ο. 15ο θέμα, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης δρόμου από πλατεία Βλαχοχωρίου προς Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και κατασκευή ρήθρων τοπικής κοινότητας Μιστρά και αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου τοπικής κοινότητας Αγριάνων». Εισηγητής κύριος Δημήτριος Αποστολάκος. Το θέμα έχει περάσει ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή του ποσού 30.000, την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. 20.000 αφορούν την αποκατάσταση συμμετώσεως δρόμου από πλατεία Βλαχοχωρίου προς Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου για κατασκευή ρήθρων τοπικής κοινότητας Μιστρά και 10.000 αποκατάσταση και ασφαλώδωση αγροτικού δρόμου Αγριάνων. Είναι το γνωστό θέμα που το είχαμε και στο προηγούμενο. Οπότε ψηφίζεται ομόφωνα. Ο κύριος Πρόεδρος δεν νομίζω να λέει όχι. Κύριος Κρουπέλος, κάπου τον είδα. Εντάξει, μιλάει στο κίνδυνο. Λοιπόν, ομόφωνα και από τον Πρόεδρο. Και ερχόμαστε στο τελευταίο θέμα. 16ο θέμα, τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Εισηγητής κύριος Δημήτριος Αποστολάκος. Λοιπόν, το σχετικό θέμα καλούμαστε να κάνουμε τις εξής αναμορφώσεις. Η πρώτη, καλείται ο Δήμος κατόπιν δικαστικών αποφάσεων να πληρώσει τα κάτωθη ποσά. 52.000 που αφορά αποδοχές σχολικών φυλάκων.
ποσό 1108,22 αφορά την 233 του 2014 διαταγή πληρωμής του Ρυθμιστικού Σπάτη σχετικά με ωφελή του Δήμου στον Αναστασόπουλο Κωνσταντίνο για παροχή γεύματος στα πλαίσια του 3ου Συνεδρίου Φιλοσοφίας 26 και 29 Μαΐου 2011. Ποσό 10.500 για την εξόφληση του 5ου λογαριασμού της εργασίας ταφή απορριμμάτων με δικαιούχο τον Μακρυσόπουλο Νικόλαο. Επίσης, χρειάζονται ενίσχυση οι ακόλουθοι κωδικοί. Όπως αναφέρονται στην εισήγηση, εργοδοτικές εισφορές ειδικών συνεργατών με το ποσό των 1.600 ευρώ μέχρι τη λήξη του χρόνου, δεν αφορά τους ειδικούς συνεργάτες της παρούσας δημοτικής αρχής, γιατί δεν έχει, έτσι. Και εγγύηση για δανειοδότηση ΔΕΙΑΣ. Θα απαιτηθεί ενίσχυση για το ποσό των, με ποσό 13.732,10. Αφορά ποσό το οποίο έπρεπε να πληρώσει η ΔΕΙΑΣ, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έχει καταβάλει η ΔΕΙΑΣ, με αποτέλεσμα ως εγγυητές να το καταβάλει ο Δήμος. Αυτά. Τα ποσά θα προέρθουν έτσι όπως αναφέρει μέσα η εισήγηση από τους κωδικούς που εισηγείται η υπηρεσία. Ο κύριος Σαριτάκος θα μιλήσει. Έχει ζητήσει το λόγο. Αφού ξέρετε τώρα ότι ο Δήμος είναι εγγυητής στα νομικά πρόσωπα και τα δάνεια στην ουσία τα πληρώνει ο Δήμος της ΔΕΙΑΣ. Κύριος Λεβεντάκης. Κύριε Πρόεδρε, ένα ερώτημα έχω να κάνω σχετικά με τους χωλικούς φύλακες. Αν έχει γίνει η έφεση από την πλευρά του Δήμου για την απόφαση που τους δικαίωνε και τι σκέφτεται να κάνει, τι σκέφτεται το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει αν ασκηθεί πίεση από την κυβέρνηση, δεν και καλά να κάνει έφεση ο Δήμος για το συγκεκριμένο θέμα για τους χωλικούς φύλακες. Ήδη είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Συζητάμε με τους χωλικούς φύλακες. Οι ίδιοι τι άποψη έχουν και τι θέση έχουν για να μην κάνουμε την έφεση. Όμως αυτοί έχουν μια άλλη αντίληψη. Εμείς είμαστε της άποψης ότι δεν πρέπει να κάνουμε έφεση για να την κάνει, γιατί αν δεν κάνουμε έφεση επεμβαίνει η διοίκηση και κάνει η διοίκηση έφεση. Καθεπάγγελτα το κράτος. Επειδή έχουν βγάλει μια απόφαση πολύ καλή και νομικά καλύπτει πανελλαδικά αυτή η απόφαση που έχει βγει εδώ από το πρωτοδικείο το δικό μας, θέλω να το δούμε συνδικαλιστικά τι τους εξυπηρετεί. Και είπαμε οι νομικοί τους σύμβουλοι με το νομικό το δικό μας να δούμε όλες τις παράμετρους. Γιατί έχει βγάλει και μία απόφαση που λέει αν δεν τους πάρουμε κιόλας θα τους πληρώνουμε και 120 ευρώ παραπάνω. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή να δούνε και ό,τι μας πούν οι σχολικοί φύλακες θα πράξουμε. Εμάς η θέση μας είναι να μην προχωρήσουμε σε έφεση και να ισχύει αυτή η απόφαση. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος να το κάνει το κράτος και θα το κάνει όπως έχει κάνει και αλλού. Και αυτό συζητάνε να το δουν γιατί είναι η μόνη απόφαση που καλύπτει πλήρως τους σχολικούς φύλακες. Και εδώ θέλω να πω ότι σε συνεννόηση με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και όλοι είχαμε μια ταύτιση απόψεων και έχει βγει μια πολύ καλή απόφαση σε σχέση με τους σχολικούς φύλακες μόνο σε εμάς εδώ. Και πρέπει να τη δουν να μην έχουν και προβλήματα πανελλαδικά. Δεν έχει περάσει προθεσμία. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Η θέση δικιά μας είναι να μην κάνουμε έφεση, αλλά εκτός αν μας πούνε εγγράφως αυτοί πώς να χειριστούμε το συνδικαλιστικό τους όργανο και τέτοια, οι νομικές τους υπηρεσίες, για να μην τους δημιουργήσουμε πρόβλημα. Αυτό είναι δηλαδή και αυτό τους έχουμε πει. Εμείς δηλαδή υποτιθέμαστε να μην κάνουμε έφεση. Και ας το κάνει η διοίκηση από μόνη της. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήδη έχουν κάνει σε άλλες περιοχές, έχει παρόλο που δίνει αποφάσεις, να το έκανε η διοίκηση αυτά επάγγελται. Σε άλλο, είναι κάτι άλλο. Κύριος Κομμόδουλος. Ναι, εδώ δεν καταλαβαίνω ο κωδικός που πληρωνόταν οι σχολικοί φύλακες είχε κλείσει δηλαδή, όταν απολύθηκαν. Είναι το 25%. Πληρωνόταν 75%. Ναι, το 25%. Είναι το 25% αυτό για να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους. Εδώ πραγματικά φαίνεται το μεγαλείο της η παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας απέναντι στους στα ΟΤΑ, το μεγαλείο τη. Απολύει του σχολικού φύλακε και σύρονται οι Δήμοι στα δικαστήρια για να πληρώσουν επιπλέον δικαστικά έξοδα και αποζημιώσει. Θεωρώ ότι
πραγματικά δείχνει μια αναλγησία της κεντρικής εξουσίας απέναντι στους δημότες και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους. Ο κύριος Αργετάκος. Το θέμα των σχολικών φυλάκων οδηγήθηκε μέχρι τώρα σε σωστή κατεύθυνση και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε και οδηγήθηκε από τους αυτοδιοικητικούς. Απλά είναι τα πράγματα. Όπως και εμείς εδώ παραστήκαμε στο δικαστήριο, πάρισαν εγώ ως μάρτυρας υπέρ των σχολικών φυλάκων και πράγματι έχει βγει μια πολύ καλή απόφαση. Είναι στις δύο τις καλύτερες που έχουν βγει στην Ελλάδα αυτή η απόφαση, νομικά. Πιστεύω πράγματι, να το δούμε συνδικαλιστικά τι του συμφέρει, γιατί ένας έχει αυτεπάγγελτα η διοίκηση έφεση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασκήσουμε εμείς ή ότι θέλουν οι εργαζόμενοι, μπορούν να το δουν αυτό το πράγμα. Πάντως όμως το να ασκήσουν οι ίδιοι έφεση, να, δεν το βλέπω. Α, εντάξει. Γιατί είπα ότι είναι πολύ καλή η απόφαση αυτή που έχει βγει. Και ανεξαρτήτως να πω το εξής, ανεξαρτήτως σε ποια πολιτική παράταξη πιστεύει ο καθένας, και πολλοί δεν μπορούν να το αντιληφθούν αυτό, να είσαι σε μια πολιτική παράταξη και στον χώρο της αυτοδιοίκησης να είσαι ανεξάρτητος. Είναι άλλη η νοοτροπία που επικρατεί στους αυτοδιοικητικούς. Στο σύνολό τους, στο μεγαλύτερο σύνολο μάλλον, για να μην είμαι απόλυτα. Και πράγματι, η ΚΕΔΕ και οι δήμαρχοι σταθήκαν όρθιοι και δεν μπόρεσε να περάσει αυτή η απόφαση που αφορά τους σχολικούς φύλακες. Διότι αν δεν πηγαίνανε οι δήμαρχοι να καταθέσουν αυτά που κατέθεσαν, να είστε βέβαιοι. Σχεδόν με απόλυτη βεβαιότητα το λέω ότι αποφάσεις θα ήταν αντίθετες. Μάλιστα. Επί της ψηφοφορίας. Όλοι ναι ή κύριος Αργυρόπουλος. Όχι για συγκεκριμένους λόγους. Άμα θέλετε σε αναπτύσσω σε... δύο λεπτά, ναι. Είναι απαράδεκτη κατάσταση αυτή και από ό,τι μαθαίνω ο κύριος Μακρυσόπουλος βέβαια πρέπει να πληρωθεί. Από το 2008 εκκρεμεί αυτή η δικαστική απόφαση. Αλλά το να βρισκόμαστε το 2014 και να μην έχει γίνει τίποτα όταν ο Δήμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια βάσει πολλών νόμων έπρεπε να έχει κάνει τα αυτονόητα, την καταψηφίζω. Διέται η συνεδρίαση.